Πώ στάσαμε εδώ, ρε παιδί μου. Και το χειρότερο είναι ότι μέρα με την ημέρα γινόμαστε χειρότεροι. Τα παιδιά μα μέρα με την ημέρα γίνονται χειρότερα. Και έκανα μια κουβέντα με κάποιου φίλου για να δούμε μαζί, ρε παιδί μου, γιατί τα παιδιά μα έχουν γίνει χειρότερα από εμά. Το βασικότερο απ' όλα είναι η έλλειψη παιδεία. Ελληνική παιδεία. Εμείς πήραμε ψήγματα. Οι παμπάδες μας και οι παππούδες μας πήραν περισσότερα ψήγματα από μας, Η περισσότερη γνώση από μας σε σχέση με την ιστορία μας. Δηλαδή, θυμάμαι η μεγάλη ηλικία, είχαν και έναν Ιωάννη Πασά. Μορφή τεράστιος. Τεράστιος η εγκυκλοπαίδειά του. Η ήλιος. Εκεί να γνώση. Μετά ήρθαν οι άλλες οι που αφαίρεσαν την ελληνική ιστορία από μέσα. Αλλά εμείς, ακόμη και εμείς, δεν είχαμε PlayStation, δεν είχαμε ίντερνετ. Τι είχαμε. Φίλους. Κανονίζαμε να βγούμε και βγαίναμε μαζί τους. Θυμάμαι στην Νεάπολη, όταν ήρθα από τη Γερμανία, στο Δημοτικό και μετά, είχαμε αλάνες. Πέσαμε. Συνα... Συναναστρεφόμασταν, συζητούσαμε. Τσιλίκι, κρυφτό, μέχρι γαϊδούρα, πώς λέμε, μακριά γαϊδούρα. Παίζαμε. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω πώς καταφέραμε να επιβιώσουμε. Έπρεπε να περιμένουμε δύο ώρες μετά το φαγητό πριν κολυμπήσουμε. Δύο ώρες μεσημεριανό ύπνο για να ξεκουραστούμε το μεσημέρι. Υποχρεωτικά, ο πατέρα μου έλεγε θα κοιμηθεί μισή ώρα το μεσημέρι. Τρώγαμε, μισή ώρα το μεσημέρι θα κοιμηθεί. Τι Κυριακέ έπρεπε να μείνουμε νηστικοί όλο το πρωί για να κοινωνήσω Εντολή! Πηγαίναμε στην εκκλησία πρωί-πρωί. Όχι δέκα και τέταρτο, οχτώ το πρωί. Φαντάζομαι ότι και οι λίγο μεγαλύτερε γενιά μου αυτό έκαναν. Δεν είχαμε πόρτε, παράθυρα, ντουλάπια και μπουκάλια φαρμάκων ασφαλεία για τα παιδιά. Όχι. Μα έλεγε ο πατέρα μου, Αυτό εδώ δεν το ακουμπάς. Δεν το ακουμπούσαμε. Μα έλεγε, Αυτό εδώ δεν το πειράζει. Δεν το πειράζαμε. Σεβόμασταν. Έτσι μας έμαθαν. Ανεβαίναμε στο ποδήλατο, χωρίς κράνη, προστατευτικά, κάναμε το stop. Θυμάμαι στο χωριό μου, στο παλιό μιλότοπο για να πάμε στην Αξό. Παπ, το stop. Μπαίναμε σε αυτοκίνητα, μηχανές, ανεβαίναμε. Κάναμε και χωρίς δίπλα ματσακουνιές. Στα χωριά. Δεν φοβόμασταν. Ζούσαμε σε μια άλλη τελείως διαφορετική κοινωνία. Οι κούνιες φτιαγμένες από μέταλλο, και είχαν και κοφτερές γονείς, κοβόμασταν. Τα παιχνίδια μας ήταν βία, μην κοδευόμαστε, πέσαμε μακριά γαϊδούρα. Αλλά κανένας δεν πάθαινε εξάρθρωστη, δεν σπάζε πόδια και χέρια. Ελάχιστον στον περίπτωσο. Τώρα <εκλήτη> το, το, του παραμικρού το, 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 το σπάει πόδι χέρι. Βγαίναμε από το σπίτι τρέχοντας το πρωί, πέσαμε όλη μέρα και δεν γυρίσαμε στο σπίτι παρά μου είχε ανάψει τη Μόλι ανάβανε έξι και κάτι το ανοίχτωνε, τα φώτα γυρίσαμε σπίτι. Δεν φοβόμασταν. Και βέβαια το, το καλύτερο. Έλεγε στην μαμά. Θα πάνα έλεγα εγώ στη μητέρα μου, θα πάμε να παίξουμε τον τέλη πίσω εδώ στην Αλάνα. Μη πηγαίναμε στα ελευθέρια, κορδελιό. Έλεγα στον παππού μου. Παππού, θα πάμε μέχρι το, την Αρίδα. Αρίδα ήταν εκεί που είχε το νερό, μεταφέραμε με πλαστικά παγκούλια. Δεν υπήρχαν τότε ακόμη βρύσε. Το νερό στο σπίτι. Εντάξει. Φεύγαμε, πηγαίναμε μέχρι το ποτάμι. Μια-δυο ώρε. Δεν μπορούσαν να μα βρουν, δεν είχαν κινητά. Πού είσαι, τι κάνει, πού βρίσκεσαι. Η αγωνία, το άγχο. Σπάμε τα δόντια μα. Δεν υπήρχε νόμο που τιμωρά, τιμωρεί κάποιον που μου χτύπησε το δόντι. Θυμάμαι πρώτη δημοτικού ήμουν. Ένα του σημαντή μου, μου ρίχνει μια στο κεφάλι, αφού μαλώσαμε, τον έβαλα κάτω. Μου ρίχνει μια στο κεφάλι ύπουλα την ώρα που τον άφησα. Και πέφτοντα εγώ, μπήκε μια πέτρα στο χείλο μου. Και ούτε μηνύσει, Ούτε παραμέλυση ανηλίκων, τίποτα. Να σφυριλατήσουμε, έλεγε θυμάμαι ο, ο θείο μου, τότε αυτό με τον θείο μου. Μου είπε ότι με μεγάλο ο θείο μου για το ειδικό νήμα στη Γερμανία. Μου λέει, πρέπει να σφυριλατήσει, λέει, τον εαυτό σου, και ακόμη και όταν τρέχει αίμα, να καταλάβει ότι έτσι γίνεσαι σκληρό. Και έτσι έλεγε, αντέχει περισσότερο τι κακουχίε που θα έρθουν στη ζωή. Δείτε πώς μου έ... τι μου έλεγε ο άνθρωπο. Μα πλέον. Πόσο σοβαρό ήταν αυτό που μου έλεγε. Πειράζαμε ένα στον άλλον, το ξεπερνούσαμε, αλλά συζητούσαμε. Θυμάμαι, μαζευόμασταν στο κορδελιό ή και στο χωριό, στον παλιό μιλό, το στην Αξό, παιδάκια, 15-20 άτομα όλα μαζί. Μιλούσαμε, συζητούσαμε, λέγαμε το ένα, λέγαμε το άλλο, λέγαμε αυτό, λέγαμε εκείνο. Τώρα βλέπει το κάθε παιδί ένα κινητό να είναι στον κόσμο του χαμένο εκεί μέσα. Χαμένο στο κινητό. Να χάνετε μέσα αυτά τα περίεργα παιχνίδια, τα κινητά, τα ηλεκτρονικά, γιατί αναρωτιέμαι. Τρώγαμε γλυκά. Ποια γλυκά, θυμάμαι, είχε μία δραχμή το παγωτό, μία δραχμή, παιδιά, το πρόλαβα γι' αυτό. Και τι παγωτό, αυτό με τον μπισκότο ήταν το μπισκότο, ήτανε, το που λέμε το σάντουιτς. Πήραμε αναψυτικά, αλλά δεν είμαστε παχύσαρκοι, αν θυμάστε, γιατί τρέχαμε σε γιατί η τροφή ήταν διαφορετική. Γιατί εκτονωνόμασταν στο παιχνίδι. Μοιραζόμασταν μπουκάλια, νερό, αναψυκτικά, οποιοδήποτε ποτό. Κανένα δεν πάθαινε τίποτα. Ούτε κολούσαμε, ούτε τίποτα. Και αν παθάναμε κάτι, λέγαμε δεν πειράζει, μικρό θα το ξεπεράσει. Δεν είχαμε PlayStation, Nintendo, τηλεοπτικά κανάλια, βιντεοτενίε, με ήχο, σαράουντ, ντόμπι σαράουντ, υπολογιστέ, ίντερνετ. Δεν είχαμε τέτοια πράγματα. Δεν είχαμε μηχανήματα για να επικοινωνούμε. Είχαμε τον άνθρωπο για να επικοινωνούμε. Αυτή είναι η διαφορά, φίλε και φίλοι, εκείνη τη κοινωνία και αυτή. Και να σου πω και κάτι. Θυμάμαι ότι υπήρχαν φορέ που δεν κανονίζαμε ραντεβού. Βγαίναμε στου δρόμου. Έτσι, βγαίναμε έξω. Έβγαινε και έλεγε πέντε φίλου σου. Εκεί, κυνηγητό, κρυφτό. Η τεχνολογία ήταν αυτή. Το παιχνίδι, η αναψυχή, η ψυχαγωγία, Ποια είναι η αναψυχή και η ψυχαγωγία σήμερα, για δείτε. Ε, για πείτε μας. Φτιάχναμε μόνοι μας παιχνίδια, ρε παιδιά, το πατίνι. Το πατίνι, φτιάχναμε μόνοι μας το πατίνι. Όταν πήρα ποδήλατο, είχα κάνει επανάσταση. Χαρά, πω, πω, χαρά το ποδήλατο, χαρά. Τώρα του παίρνει το ένα, θέλει κάτι άλλο. Του παίρνει κάτι άλλο, θέλει κάτι άλλο. Παίζαμε μπίλιες. Ναι. Ε. Τα λέω για να καταλάβετε πώς τα καταφέραμε. Πώς τα καταφέραμε και φτάσαμε μέχρι εδώ. Που τα παιδιά μας πλέον είναι αγνώριστα. Αγνώριστα. Πραγματικά αγνώριστα. Τα έχουμε κάνει ρομπότ. Χωρίς συναισθήματα με υπερπροστατευτισμό, ώστε να είναι πολύ εύκολα στον να γονατίσουν, να είναι μαλθακά και ευάλωτα στην όποια επιβόλη bullying λένε. Ωραία, bullying στο σχολείο τότε, Μπούλινγκ. Δεν φαντάζεστε. Και τώρα το μπούλινγκ, το παιδί, το κάνει το παιδί, το παιδάκι, το κακομύρικο. Ναι, υπήρχε μπούλινγκ και τότε. Ναι, δυστυχώ και για του ευστραφεί και παχυσάρκου λέγαμε τα ίδια. Χοντρέ, έτσι λέγαμε. Και αυτό είναι μπούλινγκ, λεκτική βία. Τώρα το έχουν αναγκάσει σε επιστήμη. Λεκτική βία, τι είπε το παιδί. Το παιδί, την ψυχική του ησυχία, ηρεμία. Βγαίνουν οι ψυχολόγοι, οι Ρε πού έχουμε καταντήσει να μην μπορούμε, θα το πω ευθέως, να αντιληφθούμε ότι όσο πιο δύσκολα περνάς, τόσο πιο πολύ ατσαλώνεσαι. Είναι αλήθεια. Αλλά τότε είχαμε ελευθερία, δεν φοβόμασταν να βγούμε έξω. Αποτυχίες, επιτυχίες, υπευθυνότητα. Μας μάθανε οι γονείς μας να οριμάζουμε μέσα από την αποτυχία ή μέσα από το πέσιμο μου έλεγε η σχολημενη μάνα μου, πέφταμε κάτω, χτυπούσα το πόδι μου, δεν πειράζει, θα σηκωθεί. Έτσι είναι, θα πέφτει και θα σηκώνεσαι. Αυτό μα έλεγε. Και μάλιστα τρώγαμε για ένα μπερδάκι παραπάνω γιατί προσέχαμε. Ακούστε τώρα, πέφτει το παιδί και τρέχει η μάνα από πίσω το παιδί, τι χτυπήσε τίποτα. μια μυχή κλαίει, μάνα από το παιδί, βάλτε αυτό, βάλτε εκείνο. η δικιά μου μάνα έλεγε, έπεσε, έσαι στο παντελόνι. Πάρει αυτό. Για να μάθει, να μην το ξανακάνει. Δια... Θα μου πει αυτό σου άρεσε. Είναι μια άλλη προσέγγιση στα πράγματα. Θέλει πολύ κουβέντα και αυτό. Αλλά προτιμώ νέου και παιδιά ατσαλιο... παρά από Το προτιμώ προσωπικά. Μπορεί να κάνω λάθο εγώ. Αλλά αυτό προτιμώ.